Αυτά που ήταν κοστολογημένο τελικά. Το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρηματολογεί με βάση πράγματα τα οποία έχει αποδείξει ότι δεν τα θέλει και δεν τα πιστεύει, δεν νομίζω ότι και να θεωρεί όλους τους ανθρώπους λωτοφάγους και ότι έχουμε χάσει τη μνήμη μας, νομίζω ότι επί της ουσίας προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Μιλάνε για 2% πρωτογενή πλεονάσματα όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου του 2012-2015 με κεντρικό υπουργό, με βασικό υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, είχαν συμφωνήσει για πλεονάσματα περίπου 4% μέχρι το 2030. Ήταν αυτοί λοιπόν οι οποίοι είχαν, μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα πολιτικό επιχείρημα του κύριου Μητσοτάκη, διότι πριν 3 χρόνια ασκούσε την κυβέρνηση, ήταν υπουργός, κεντρικός υπουργός και έλεγε διαφορετικά πράγματα. Απέλυε κόσμο από το δημόσιο, διότι έλεγε ότι το δημόσιο είναι τεμπέληδες και ότι θα πρέπει να απολυθούν κόσμος και κυρίως δάσκαλοι και καθηγητές. Ήταν αυτοί οι οποίοι επί της ουσίας διέλυσαν το όποιο κοινωνικό κράτος υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή και τα δημόσια σχολεία και την δημόσια υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία. Και έρχεται ετούτη η κυβέρνηση και επί της ουσίας προσπαθεί να επαναλειτουργήσει και να επαναπροσδιορίσει και να επανατοποθετήσει το κοινωνικό κράτος στη ζωή των ανθρώπων. Βάζοντας όλους τους ανασφάλιστους στο δημόσιο σύστημα υγείας, ανοίγοντας τα σχολεία για δεύτερη χρονιά χωρίς ούτε ένα κενό σε καθηγητές. Επί της ουσίας δηλαδή. Με 100 δις μας φορτώσατε, όχι, ούτε ένα κενό. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε. Και εδώ το επιχείρημα. Και εδώ το επιχείρημα, κύριε Σκιαφάκα, διαφοροποιείται. Άλλος λέει 100, άλλος λέει 10, άλλος λέει 15. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία και γενικώς στην αντιπολίτευση. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Αυτό που εμείς λέμε και ολοκληρώνω με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Σιαφάκα, είναι ότι δημιουργήσαμε και θα ολοκληρώσουμε εκείνη τη διαδρομή έτσι ώστε η χώρα μας τον Αύγουστο 2018 να τερματίσει τη λιτότητα, να τερματίσει τα μνημόνια και την επιτροπία. Καθαρή έξοδος. Γίνονται βήματα, θα γίνουν ακόμα περισσότερα έτσι ώστε μετά από 8 χρόνια μνημονίων να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, στον κύριο Γιακουμάτο, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν υποσχέθηκε διαγραφή χρεών.